Βαγγέλη, είσαι εδώ. Μην κάνουμε τοποθέτηση προϊόντος. Κρύβο. Δεν είναι χώρο οικουμενικού. Όποιος πληρώσει θα πάρει. Λοιπόν. Αχ. Έχουν πει να μην αγγίζουν τα τέτοια, τα μάτια μας ή το στόμα με τα χέρια μας. Ξύνομαι πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ωραία φιγούρα. Πολύ ωραία φιγούρα. Τι Mercury. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μαξός μαλάκα, εν τω μεταξύ είδα μια φωτογραφία του McTominay που τον είχε σηκωμένο και λέω πω, αυτό είναι ρε μαλάκα, όλοι United σε μια φωτογραφία. Όπως καταλάβετε δεν μας σώζει τίποτα από το σέμα. Άμα και γαμίσου εσύ, την προηγούμενη φορά. Εντάξει, θέλω να σου πω κάτι. Σιγά, εντάξει. Και έδειξε η Chelsea την τέτοια μεγαλύτερη ομάδα του Liverpool. Κλάιν μεν, και κάτι έγινε. Πρώτη είναι Liverpool, δεύτερη Tranmere Rovers, η Under 19. Τη γυναικεία τη Λίβερπουλ. Ναι, πολύ καλή αν τα 19 τη Λίβερπουλ. Έφαγε 5 από τη Βίλα. Άσε με τώρα, ρε μαλάκι τώρα. Να μου πει τώρα, τι να μου πει. Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. 4 έφαγε. Εμεί στηρίξαμε 4 την Τζέλση. Θέλω να ξεκινήσει που να λέει ο Μαγγέλη. Τελικά δεν θα το σηκώσουμε στον Κούντισον. Θα το σηκώσουμε. Ναι, όχι, δεν το σηκώσουμε. Κρίμα. Καλά, ποτέ δεν ξέρει. Κάτι μπορεί να κάνει. Ποιον παίζει, περίμενε. Η Σίτι. Την Άρσεναλ παίζει. Την Άρσεναλ. Λοιπόν, μέσα με την Arsenal. Άμα νικήσει την Everton με την Crystal Palace στο Anfield το κλειδώνει. Ναι, Βασιλικούλα μου. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι. Τι να. Α, επειδή και καλά δεν θα νικήσει. Ναι, Βαγγέλη, στην προηγούμενη εκπομπή έλειπα, ρε φίλε. Ναι, ναι. Και ξέχασα να σου πω αυτό που ήθελα. Πες το. Καλώς τα παιδιά. Καλώς. 3-0. Ωραία. Και είσαι. Μια και είσαι σε αυτή την εκπομπή, θες να μας μιλήσεις για το Chelsea Everton. Πόσο ήρθε, θες να μας θυμίσεις. Φάγατε ένα παραπάνω τη Liverpool. Έφυγε. Οχ, έλα γύρι να καραβέτσο, γύρι να πίσω. Ακόμα εδώ, ύστερα. Πού να πάω. Ήταν ένα άτυχο αποτέλεσμα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να πω ότι είμαστε οι The Neighbors. Είμαστε αυτή η άθλη εκπομπή. Που δεν παίρνει like, subscribe, views και τα σχετικά. Και πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να καταγγείλω τον Γιώργο Σέμε, που στο προηγούμενο επεισόδιο προπυλάκησε την ομάδα μου. Είπε ότι η Everton δεν άξιζε κάτι παραπάνω στο παιχνίδι με τη United. Προφανώς, ναι, συνέχισε. Και έχω να πω κάτι. Θα πω μόνο μια τάκα. Μήπως βλέποντας Marcel Rocks έχεις χαλάσει την αισθητική σου στο ποδόσφαιρο. Α, μπορεί, δεν ξέρω. Μήπως αυτή η κούμπα, αυτή η κοκκινομάλα σε έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, στην προηγούμενη εκπομπή κάναμε 16 τελικές. Δηλαδή, πότε θα αξίζουμε την νίκη, όταν θα κάνουμε 76. Ναι, να σου πω κάτι. Προηγούμενη. Να κάνεις σουτ έξω από την περιοχή. Σουτ έξω από την περιοχή έκανες εσύ, έκανες 9. Σούτα στην περιοχή και 5 μέσα στην περιοχή. Ωραία, εγώ έκανα 16. Μπορούμε να συμφωνήσουμε. 11 μέσα στην περιοχή. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι μοιραστήκαμε τα λεπτά του αγώνα και είχε δοχή. Να τελειώνουμε. Πριν έλεγε ότι δικαιούσαν την νίκη. Ωραία. Αν δεν έκανε την κάφα δοχεία, θα ήταν 1-0. Αλλάζει όλη η ροή του αγώνα. Θα μιλούσαμε. Όχι, δεν θα μιλούσαμε. Αλλάζει όλη η ροή του αγώνα. Προφανώς. Προφανώς. Θα κερδίσαμε 0-1. Δεν το συνεχίζω. Έλα, δεν μπορώ να συζητάω πάλι. Λοιπόν, επειδή είμαι και ο πιο δυστυχισμένος εδώ μέσα, θέλω να ξεκινήσω πρώτος. Είμαι ο πιο δυστυχισμένος γιατί ο Κρίσο Κάβαναγκ δεν βγαίνει στο τηλέφωνο να μου πει αν είναι γκολ αυτό του Λιουίν. Το προσπερνάμε αυτό. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι στον αγώνα με την Arsenal, τρεις αγώνες πριν, είχαμε 17 σουτ. Στον αγώνα με τη Manchester, δύο αγώνες πριν, είχαμε 16 σουτ. Στον αγώνα με την Chelsea. Στον αγώνα με την Chelsea είχαμε όλα και όλα τρία σουτ. Δεν μπήκαμε ποτέ στο γήπεδο, μια πολύ κακή Everton. Μια Everton η οποία δεν άξιζε σε καμία περίπτωση κάτι παραπάνω από αυτή την τεσσάρα. Η ομάδα δυστυχώς έσβησε, γιατί προσπάθησε πάρα πολύ και με την Arsenal και με την United να πάρει το απόλυτο. Δεν κατάφερε κανέναν από τους δύο αγώνες. Πήρε ένα βαθμό αντί να πάρει έξι, κάτι που μπορούσε, γιατί με την Arsenal προηγήθηκε δύο φορές
Με το United πάλι προηγήθηκε και ισοφαρίστηκε και ένα γκολ στο τέλος, το οποίο εντάξει, για άλλους μπορούσε να μετρήσει, για άλλους όχι, Γιώργο. Ναι. Και με την Chelsea ήρθε αυτή η τεσσάρα που δεν χωράει η ανάλυση, ούτε να πω κάτι για την προσέγγιση του Αντσελότη, ο οποίος δεν μπορεί να κρυθεί από αυτό το match. Όλη η ομάδα ήταν κάτω, τα χέρια ιτήθηκε. Εντάξει. Δυστυχώς το όνειρο Ευρώπη απομακρύνεται πάρα πολύ. Ήταν ένα δύσκολο πρόγραμμα. Το ξέραμε από την αρχή ότι τα match με Arsenal, United, Chelsea και Liverpool τα συνεχόμενα είναι πολύ δύσκολα. Στα δύο ήμασταν άτυχοι. Στο τρίτο δεν ήμασταν άτυχοι, ήμασταν κακοί. Μένει να δούμε τι θα κάνουν τη Δευτέρα κόντρα στη Liverpool. Η οποία αυτή τη φορά, Βαγγέλη, δεν μπορεί να πει αυτή την εκπομπή, όπως έλεγε, για πέντε συνεχόμενες ότι θα το σηκώσουμε στο Goodison Park. Αυτό το όνειρο πάει, πέρασε. Εντάξει, δεν το είπα σε πέντε συνεχόμενες εκπομπές. Το είπα. Μπορεί να ήταν σε τέσσερις. Εν τω μεταξύ, κάτι λένε ώρα να αποσυρθεί ο Αντσελότη, δεν το έχει πλέον και τέτοια. Κάτι τέτοια. Αυτά σε ρε φίλε, λένε, τώρα ο άνθρωπος είναι το Δεκέμβρη. Ναι, αυτά τα λένε οι Ολυμπιακάδες. Όσοι δεν έχουν ιδέα, όσοι βλέπουν την ομάδα, ξέρουν ότι έχει κάνει ήδη καλή δουλειά. Ήταν μια κακή παρένθεση ο αγώνας με την Chelsea. Ξεκάθαρο. Εντάξει, υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν τραβάνε φέτος όλη τη χρονιά, όπως ο Walcott και ο Gifley, ο Sigurdsson. Ο Schneiderlin, ο οποίος δεν έπεσε χθες. Αλλά είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν τραβάνε καθόλου. Λίγες είναι οι μονάδες οι οποίες έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, όπως ο Richarlison. Ο Lewin από τα μέσα τη σεζόν και μετά. Ο Holgate, όπως έχει ανέβει και αυτός από τα μέσα τη σεζόν και μετά. Ο Pickford. Ο Σιντιμπέ, ο οποίος ήταν χθες πολύ κακός. Ο Pickford, ρε φίλε, δεν έφταγε σε κανένα γκολ. Όλοι τα βάζουμε το Pickford. Μπαίνω σε όλα τα group και βλέπω ο Pickford, awful Pickford, awful Pickford. Τι να κάνει. Pickford θα είναι πάλι βασικό τραυματοφύλακα στην Αγγλία το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι θα είναι στην αποστολή ο Pope και ο Henderson με τις εμφανίσεις τους αξίζουν κάτι παραπάνω. Ο Henderson σίγουρα κάτι παραπάνω, γιατί τον γκολ που έπνιξε με την Liverpool του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα. Τον γκολ που έπνιξε με την Liverpool του δίνει μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι, και έχω κοιτάξει το Βαγγέλη, περιμένω να απαντήσει. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 22-23 Σεπτεμβρίου. Όχι, ξέρω. Εκεί 23-24 κάπου κοίτανε. Όσοι ξέρουν θα το δουν και θα θυμηθούν. Γιατί ακούμε για τον Pickford, για τα λάθη και για τα λάθη. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά για το πάτη. Αυτά από εμένα, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο. Τώρα πλέον. Και επίσημα μπορώ να πω ότι κοιτάμε στην επόμενη χρονιά να κάνουμε ένα πιο σωστό μεταγραφικό σχεδιασμό. Είδομε. Την επόμενη χρονιά θα φάνει το έργο του Αντσελότη, όχι φέτος. Συμφωνώ. Να κάνει προετοιμασία, να φέρει τους παίχτες που θέλει αυτός να φέρει, να φτιάξει την τακτική που θέλει, να έχει χρόνο να δουλέψει γενικώς. Συμφωνώ απόλυτα. Και αφού τελειώσαμε με την τρίτη ομάδα του Λίβερπουλ, να συνεχίσουμε στην πρώτη ομάδα του Μάντσεστερ. Όπως ξανά φάνηκε για αυτή τη χρονιά, τρίτη φορά μέσα σε μία χρονιά, πόσο άλλο, εντάξει. Άμα ήταν ο Γιάννης εδώ, θα έλεγε για αρχή ότι δεν είσαι καν μέσα στο Μάντσεστερ. Είσαι σε προάστα. Θέλω να σου πω ρε παιδί μου. Ξεκινάμε από αυτό. Ναι. Πριν ξεκινήσεις, μπορώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Μια πολύ μικρή παρένθεση, γιατί μας το ζήτησε ο Γιάννης. Αυτό θα έκανα, άμα θα πάρεις το λόγο, πάρ' τον. Αποκάλεσε τον Γκουαρδιόλα. Μια λέξη με 3 αλφα, τον αποκάλεσε τεχνοκράτη, τον αποκάλεσε μαλάκα και τεχνοκράτη. Ότι βάζει, λέει, όλους τους άσχετους μέσα και αντί να βάλει το Μαχρές πάνω στο σώμα να τον κάνει όπα, αυτό μου άρεσε να τον κάνει όπα, και κανένα φάουλ στον γκολ. Ποιο γκολ, ρε παιδιά. Κοίτα, δεν το πω, αυτό ούτε εγώ πιστεύω ότι ήταν φάουλ. Το γκολ που έβαλε United με το φάουλ του Μπρούνο, παιχταράς μαλακάς του, ήταν από φάουλ που είχε γίνει πριν στον ίδιο. Το φάουλ αυτό, εγώ δεν το έδινα, ας πούμε. Δεν θα έλεγα ότι είναι φάουλ. Ωστόσο, και να μην γινόταν το φάουλ, εντάξει, πήγε, έδωσε κάρτα για θέατρο στον Φρεντ, το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι ήταν ούτε φάουλ για εμάς, ούτε για τη City. Δεν ήταν μεναλτή, αλλά δεν ήταν θέατρο. Δεν ήταν θέατρο, αλλά ο άνθρωπος χτυπήθηκε λίγο, έπεσε. Τον ακούμπησε, δηλαδή είναι φυσική εξέλιξη της φάσης να πέσει κάτω. Ναι, εντάξει. Ούτε ζήτησε και κάτι, απλώς έπεσε. Εντάξει, ναι, σωστό. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Άμα διαμαρτυρόταν και έλεγε πέναλτι και τον άλλο, θα σου δίνω, εντάξει. Αλλά ρε φίλε, μην τρελαθούμε. Πάλι για ένα ακόμα διαιτησία πολύ κακή. Αλλά και να μην ήταν φάουλ, θα σου πω εγώ, πάλι θα κερδίζαμε. Με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Αξίζαμε την νίκη, γιατί στο πρώτο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο που η City ήταν λίγο με τα ψηλοδεύτερα, μπορώ να πω. Με τα ψηλοδεύτερα δεν έχει σημασία. Ναι. Επιστροφή ας James. Ρε Καραμπέτσο, ας έπαιζε και με τα τρίτα, δεν με νοιάζει εμένα. Το θέμα είναι ότι έκανε πάρα πολλά λάθη. Ειδικά προς την άμυνα. Στο δεύτερο γύρισαν λίγο οι τέτοιες.
οι παραστάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο κρατούσαμε την μπάλα, κάναμε επιθέσεις, είχαμε κατοχή, ευκαιρίες, σουτ, κλασικές ευκαιρίες κτλ. Και ευκαιρίες για γκολ προφανώς. Στο δεύτερο, απλά δείξαμε χαρακτήρα, θα πω εγώ. Και οντυχαία, ναι, προφανώς. Το σουτ του Φόντεν, το πολύ ωραίο σουτ, το απέκρουσε. Υιοθετείς αυτό που λένε, το μίλησε η φανέλα και το βάρος της φανέλας και... Ρε φίλε, δεν τα πιστεύω και τόσο αυτά. Εντάξει, προφανώς, σίγουρα υπάρχει ένα γόητρο, ρε παιδί μου. Το οποίο φαίνεται και στους παίκτες, δίνεται δηλαδή μια αυτοδιπίθεση ότι ξέρεις είμαι United κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα, Klein Mind. Τώρα είμαστε στους 3 βαθμούς από την Chelsea. Τώρα είμαστε στο μείον 3 από την τετράδα. Πιστεύω θα βγούμε όχι απλά τετάρτη, θα βγούμε τρίτη. Με την κατρακύλα της Leicester. Η οποία παίζει σήμερα το βράδυ με την Aston Villa. Δύσκολος αγώνας. Μέσα στο King Power. Και ελπίζουμε σε κέντρα της Leicester έτσι ώστε να έχουμε περισσότερες ελπίδες να πάμε στην τριάδα. Το οποίο το ελπίζω, το εύχομαι και μακάρι. Αν κερδίσεις στο μείον 8 όμως. Αν είναι πιο δύσκολο, εντάξει. Αυτό. Επόμενος αγώνας με την. Με τη Λάσκ. Ναι. Α, έχεις αγώνα με την Τερτότο. Βέβαια. Καραμπέτσο, το Europa League είναι μια διοργάνωση στην οποία πηγαίνουν οι ομάδες οι οποίες είναι στη μέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην Europa League είναι μια διοργάνωση στην οποία τυχαίνουν οι περισσότερες ομάδες με κάποια μεγάλη ομάδα και η United με όλες τις μικρές. Α, οκ. Okay. Εσύ που παίζεις. Εγώ παίζω με τον Ολυμπιακό. Αγαπάω και λίγο τη Wolves. Να, βλέπεις τώρα, αν η ομάδα σου σε κάνει έτσι, γι' αυτό αλλάζεις έτσι η ομάδα σου. Κοίτα, από Ιταλία είμαι Ρώμα, από Ιταλία είμαι Ρώμα, λόγω Λύκων. Οπότε είναι αδελφικό σωματείο, Λύκη Wolves, Λύκη Ρώμα, ξέρεις. Αυτό πάει λίγο... Ότι, όχι. Λοιπόν, Βαγγέλη, σε παρακαλώ, συνέχισε, δεν θα αντέξω. Συνεχίζω εγώ. Τελείωσες, μόνο αυτά θα πεις. Τι θες να πω. Για τον αγώνα δείξαμε ότι είμαστε αφεντικό της πόλης, για άλλη μια φορά. Εννοώ ρε παιδί μου να αρχίσει να λες τα προκλητικά, τα Manchester is Red και τέτοια. Για να τα στείλω στην ομαδική στο Γιάννη, για το βίντεο. Προφανώς. Επίσης είχαμε και σήμερα ντέρμπι. Ο Απόλλων Αθηνών επικράτησε του Απόλλων Πόντου με 3-0. Λοιπόν, ένας είναι ο Απόλλωνας. Συνεχίζοντας, εγώ δεν έχω να πω κάτι, δεν θέλω να γίνω αριστικός. Α, είμαστε Έλληνες που σας αγγλικό ποδοσφαίρο, συγγνώμη. Έχω να πω ότι ο Φερνάντες βγήκε παίκτης του μήνα. Το αξίζει δικαιωματικά. Καραμπέτσο. Και με ένα συνοψίζοντας... Goal, και μία assist. Ένα γκολ, μία assist. Παίκτης του μήνα. Θα με αφήσεις να τελειώσω. Όχι. Όχι, άσε με να τελειώσω. Έχω να πω επίσης ότι. Έχω να πω ότι επίσης ότι ο Μπισάκα. Θα σου κλείσει το μικρόφωνο. Περίμενε. Λοιπόν. Ναι. Έχω να πω ότι ο Μπισάκα όταν πήγε σπίτι έβγαλε από τις τσέπες του ένα iPhone. Το Λουκάκου. Το Λουκάκου. Α, καλά, μαλάκα. Έβγαλα από τις τσέπες του το iPhone του. Είδα το meme με τον Delict που έβγαλα από τις τσέπες του το Λουκάκου και μου ήρθε αυτό. Φτάνει, αφήστε με να μιλήσω. Μίλα. Δεν θέλω να πω τίποτα, αλλά συνέχισε. Πες μας για τη μαλακή του ψωλομάδος να πούμε. Για πες. Θα μιλήσεις τώρα. Σας γάμισε ο Wilson στην αρχή. Πού έφυγε ο Καραμπέτ. Για πες, Βαγγέλη. Μίλα, Βαγγέλη. Γιώργο, μίλα. Γιατί γέλασα. Όμως δεν το πιστεύω. Έλα, ήταν μια νεανική πολεότητα. Εδώ ήταν μια στιγμή παραφροσύνη. Μεταξύ της προηγούμενης εκπομπής και αυτής, μεσολάβησαν δύο παιχνίδια της Λίβερπουλ. Πρώτο στο FA Cup με την Chelsea που προγνώρισε την ήττα. Και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του FA Cup. Προφανώς μπορεί ο Κλόπ. Ναι, γελάει ο Καραμπέτς. Μπορεί ο Κλόπ να μην το παραδέχεται, αλλά προφανώς η Λίβερπουλ δεν αντιμετώπισε με την ίδια σοβαρότητα τα κύπελλα φέτος. Έδειξε δηλαδή ότι δεν ήταν στα πλάνα της. Και... απορώ γιατί το έκανε και με το FA Cup. Δηλαδή είναι μια διοργάνωση με ιδιαίτερο κύρος προφανώς. Για πες. Εγώ να ξέρεις, παρόλο που δεν με βλέπεις. Ναι. Σ' ακούμε πολύ σοβαρότητα, να ξέρεις. Πάρα πολύ. Κεραίμε κατά τα χείλη σου. Παρένταξε ένα ψιλο-rotation θα το πω, γιατί είχαμε και Van Dijk μέσα και Gomez και Robertson και Mané. Δεν θέλω να πω κάτι για το
παιχνίδι. Λοιπόν, προχωράμε. Θα αρχίσει να λέει τώρα καραμπέτο σε βέβαια, οπότε χάνει, δεν θέλει να πει κάτι. Όχι, πες με την πόρνο μου, αφού είσαι ευχαριστημένο. Να σου πω, δεν είμαι ευχαριστημένο. Αυτό έλειπε. Γιατί ρε, γιατί. Επειδή πάλι δεν αξίζεται να κερδίσετε. Ήρθε νίκη, ήρθε με τα χίλια ζόρια πάλι. Αυτή είναι η Λίβερπουλ που αγαπήσαμε τα τελευταία χρόνια. Μου είχε κομμάτι φέτο. Ο τίτλο απέχει 2,90 λεπτά. Αυτό έχω να δηλώσω. Αυτό πρέπει να είναι στο μυαλό τη Λίβερπουλ. Ψέματα πρέπει να είναι και η Ατλέτικο στο μυαλό τη Λίβερπουλ. Γιατί ακολουθεί, θα πω, το μάτι τη χρονιά. Το Anfield με την Ατλέτικο την Τετάρτη. Είναι σε περίεργη φάση η Λίβερπουλ γιατί είναι σε κακή φόρμα. Είναι κουρασμένη η ομάδα και πάει να παίξει τώρα με μια Ατλέτικο που θα σκυλιάσει με τον Άντλη και έχω αρχίσει και λυσκό. Δείχνει να μην βρίσκει λύσεις σε ομάδες που παίζουν σκληρή άμυνα και Ατλέτικο αυτό το κάνει σε σεμινάριο. Η σκληρή άμυνα της Ατλέτικο είναι δηλαδή το βούτυρο στο ψωμί τους. Ο Τσόλος αυτά είναι μανούλα. Λοιπόν, και δεν ξέρω. Έχω αρχίσει και έχω τις αμφιβολίες μου, ενώ τις προηγούμενες εβδομάδες έλεγα ότι θα γέρνει το γήπεδο. Θα περάσει η Λίβερπουλ. Τώρα σίγουρα θα είναι πλέον δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω με καμία σιγουριά με αυτή την εικόνα που δείχνει η ομάδα. Βέβαια. Να πούμε και το άλλο. Ότι εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί βέβαια. Το Anfield ζει για αυτές τις βραδιές και ευρωπαϊκές βραδιές. Και εντάξει, δεν θα παίξει μπάλα όμως μόνο το Anfield. Πρέπει να σπάσει την άμυνα της Ατλέτικου η Λίβερπουλ. Ωραία. Πολύ δύσκολο αυτό έχω να πω. Πολύ δύσκολο, αλλά από τότε που έχετε παίξει το τρογόνα με την Ατλέτικο. Και στα τρία μάτς που έχει παίξει στο πρωτάθλημα έχει φάει 4 γκολ. 2 με Σεβίλη, 1 με Εσπανιόλ, 1 με Βιγιαρεάλ. Δηλαδή γκολ τρώει. Έχει φάει με Βιγιαρεάλ, την οποία κέρδισε 3-1, με την Εσπανιόλ ευτυχή. Επίσης ευτυχή τώρα στο Μετροπολιτάνο με τη Σεβίλη. Και ένα ωραίο πρωτομήχρονο γιατί το είδα. 2-2 το ημίχρονο ήταν. Θέλω να πιστεύω ότι το πολύ μέχρι τις 21 του μήνα στο παιχνίδι με την μπάλα στη Λίβερπουλ θα έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα. Τώρα, αν με ρωτάτε τι θεωρώ εγώ επιτυχημένη χρονιά της Λίβερπουλ. Να μην ξεχνάμε ότι έχει κατακτήσει ήδη και το Ευρωπαϊκό Super Cup και το Παγκόσμιο Συλλόγων. Βέβαια, είχαμε και αυτό το debate πριν κάτι μήνες το αν είναι major trophies ή δεν είναι. Νομίζω δεν θεωρούνται major trophies. Αν δεν κάνω λάθος πάλι. Βαγγέλη, τώρα... Εντάξει, μπορεί και εγώ να το έκανα στο χαβαλέ, αλλά το να βγάζουμε τα τέτοια μας και να τα μετράμε πώς ποιος το έχει μεγαλύτερο, εχέσαμε. Ναι, εκτός αυτού, για μένα είναι επιτυχημένη καθαρά η χρονιά. Ναι, προφανώς και είναι επιτυχημένη. 100% κιόλας, όχι ούτε καν δεν το ρίχνω αυτή τη χρονιά, γιατί δύο χρόνια συνεχόμενα τελικό Champions League, έχει πάρει τον έναν, οπότε αυτή τη χρονιά θα του δώσει και πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα. Παίρνεις πρωτάθλημα. Θα πάρει πρωτάθλημα με 2 ήττες, εντάξει. Εντάξει, τι άλλο να κάνει. 2 με την Everton είναι μία. Καραμπέτσο, ναι, γάμο το. Να σου πω, δεν είσαι οπαδός Λίβερπουλ άμα δεν αγχώνεσαι ακόμα για το πρωτάθλημα. Εγώ αγχώνομαι. Είδε. Το σωστό είναι άγχομαι. Να ξέρεις. Άγχομαι. Σωστά, εγώ άγχομαι. Εμείς στην ελληνική είμαστε λίγο πιο... Αυτό είπε και έφαγε το πρωτάθλημα. Και λέει, κάνει 9 ήττες και το χάνει. Και αποχωρώ. Από τη ζωή. Όχι, εντάξει. Αυτά έχω να δηλώσω. Δεν με θέλει να πει κάτι και ο φίλος μου ο Φρέντι για τον αγώνα Everton Liverpool. Τι θέλει να πει. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Βαγγέλη, να σου πω κάτι, να σου πω την αμαρτία μου. Όταν είδα το 0-1, ναι. Πίστεψα ότι θα χάσει το πρωτάθλημα, να ξέρεις. Εντάξει. Σου ήρθε μια μικρή ελπίδα. Επειδή τελειώσαμε τις αναλύσεις. Ναι. Έχουμε και κάτι memes νομίζω να σχολιάσουμε. Έχουμε κάτι, καταρχήν θέλω να πω. Τι ήταν αυτό του τέτοιου, του Dier. Εμείς στο χωριό μου του λέμε Dier. Α, αλήθεια. Eric Dier. Λοιπόν, του Eric Dier που ανέβηκε πάνω από κάτι σκαλιά για να πάει να μιλήσει σε έναν οπαδό και πήγε να παίχνει ξύλο, ξέρω εγώ. Σε κάτι από King Eric. Αλλά ο King Eric έχει τσεκλωσία, αυτός δεν έκανε τίποτα. Ο Φλόρος. Το άλλο που θέλω να σχολιάσω. Είδα πρόσφατα ένα βίντεο, θα μου πεις, έχει εδώ και 2 χρόνια που είναι στο YouTube. Ναι, θα σου πω. Την Κρεμλίδου την ξέρουμε όλοι. Την Έλενα, έτσι. Εννοείται. Εννοείται Έλενα Μαριπόσα Κρεμλίδου. Η συγκεκριμένη είναι στο Netflix. Έχει κάνει μια εκπομπή με το Netflix, η οποία λέγεται Έλενα Inbox. Ανεβάζει στο story, παιδί μου, ένα ερώτημα και λέει, ξέρω εγώ, στείλτε με αυτές τις απαντήσεις. Ναι.
σε μία εκπομπή από αυτές, η οποία ανέβηκε πριν ένα χρόνο, και το θυμήθηκα εγώ τώρα. Λοιπόν, λέει, τι θα κάνατε αν είχαμε μια μέρα μαζί. Όλος ο αντρικός πληθυσμός της Ελλάδας θέλει να κάνει ένα πράγμα με την Έλληνα. Ούτε να μαγειρέψει, ούτε να μαγειρέψει, ούτε να ρίξει μπίριμπα, ούτε να παίξει παντομήμα, ούτε τίποτα. Ωραία. Και αυτό γιατί έγινε καλά με παιδιά, γιατί είναι όλοι άντρες γουρούνια. Όχι. Συμφωνώ ότι είμαστε όλοι γουρούνια και όλοι μαλάκες. Αλλά όταν όλη σου η καριέρα έχει βασιστεί στην πίσω μεριά του σώματός σου, έχει βασιστεί. Είναι σεξιστής, φαλοκράτης. Αυτό. Τελεία. Δεν ξέρω άλλες λέξεις καινούργιες. Δεν είναι. Ρε φίλε, δεν είναι σεξισμός, είναι απλά να καταλαβαίνουμε. Δεν με νοιάζει εμένα άμα δείχνουν τον κόλο της ή όχι, ρε φίλε. Ό,τι θέλει να κάνει, ελεύθερη κοπέλα είναι. Δεν με νοιάζει τι κάνει, φίλε, με τον κόλο της, προφανώς. Αλλά όταν. Να υπάρχει μια κατανόηση, δηλαδή μην κατηγορείς όλο τον αντρικό πληθυσμό. Γιατί. Ναι, σε μένα. Δεν ξέρω. Για πες. Νομίζει ότι δεν το ξέρει. Απλά το κάνει για να πάρει και άλλες προβολές, ρε. Είναι απλό. Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Αυτό με ενδιαφέρει. Για κατηγορείτε μια κοπέλα την οποία δεν την ξέρετε για αρχή. Δεύτερον. Εγώ δεν κατηγορώ. Δεν κατηγορώ την κοπέλα. Δεν κατηγορώ την κοπέλα. Κατηγορώ το όλο το. Την περσόνα που έχει. Λοιπόν, είναι μια πολύ ευχάριστη παρουσία. Εγώ έχω να πω στο Netflix. Αυτό. Θέλω να καταγγείλω το Γιώργο Σεμερτζίδη. Γιατί. Γιατί. Ανέβασε πώς το καφενείο και λέει η Λίβερπουλ θέλει δύο νίκες για να πάρει έναν τρόπο που έχει ήδη Λέστερ και Άρσεναλ και μάλιστα έντυπτο. Και έγινε από κάτω ο κακός χαμός. Και η μεγάλη Blackburn. Ξέχασα να το αναφέρω. Α, μην ξεχνάς, ναι, το γράψαν και κάτω. Μεγάλη Blackburn, ναι. Έτσι. Ένα χαβαλέ κάναμε, ρε γάμο το. Έκραξες με ένα post τρεις ομάδες. Ακριβώς. Αυτό κάνω. Έχω κάτι memes πολύ ωραία. Αρχικά ξεκινήσουμε αυτή τη φωτογραφία του του ομορφάντα του Μπρούνο. Κοίτα τι ωραίες που είναι, μαλάκα. Είμαι ερωτευμένος με Μπρούνο. Αυτή η φωτογραφία του Μπρούνο, δείτε το λίγο, μαλάκα, τι ωραίες που είναι. Γλυκούλης. Ούχι. Ομορφόπεδο. Θα πάρει πολλούς προσωπικούς τίτλους. Σίγουρα δεν θα βγει ο άντρας της χρονιάς, όπως τον βλέπω από εδώ. Ναι, είναι λίγο ασχημούλης, εντάξει. Λίγο είσαι εσύ. Θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω με ένα post που έκανε ο φίλος Ανδρουτσόπουλος στο καφενείο. Το οποίο δεν στη λέει. Για το Pickford. Ο καλύτερος μαθηματικός του πλανήτη. Ο άνθρωπος που έκανε το σκηνικό τείχος να μοιάζει τόσο μικρό. Ο μεγαλύτερος φόβος του Κέρβερου. Ο άνθρωπος που το θέλει ο διάβολος για τις πύλες κολάσεως. Jordan Pickford. Πολύ ωραίο post. Ό,τι και να λέτε, παιδιά, ο Pickford είναι πολύ καλός μαθηματικός. Εντάξει, όλοι έχουν δικαίωμα να μην κάνουν μια χρονιά καλή. Ο Τεχεία πέρσι ήταν καλός. Ναι, προφανώς. Πέρσι ήταν ο Τεχεία καλός. Φέτος δεν είναι καλός. Καλά, φέτος έχει κάνει μία-δύο γκάψου πολύ. Καλά, αλλά ναι, πέρσι, αν θυμάμαι, έκανε περισσότερες. Συμφωνώ, συμφωνώ. Μετά είναι του Χατζη Χαραλαμπόπουλου. Τι είπα, του Χατζη Χαραλαμπόπουλου. Του Σεραφέ, το οποίο λέει έπαθε. Σουάρες δανεικό σημάδι του United. Το δημοσίευρα στο site των AYAP.gr. Λέει τιμωρία 6 αγώνων για τον τερματοφύλακα της Μπέρτον Κίραν Οχάρα, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του, δαγκώνοντας τον αντίπαλό του. Ο αντίπαλός ήταν ο Σέιμι Σμόντιξ. Ωραία. Και πάνω σε αυτό σχολίασε ο φίλος μας, ο οποίος λέει ρε παιδιά, θα με τρώγανε. Δεν τρώνε, μη φοβάσαι, λέει. Και ο Θεός. Ο πρόδρομος λέει να παίξει θέλει. Και ένας, ο ίδιος ο Σεραφείμ έχει βάλει νομίζω το GIF με το ίση χαρέ, με τα σκυλιά. Ναι. Θεοί, παιδιά, μπράβο, να είστε καλά. Λοιπόν, μετά είναι αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ, που λέει στον αγώνα με τη Σόδοντο και την Μπόρμουθ και λέει Σάου Μπούθ Άρν Μο έτσι πέρα. Όχι. Μόνο εμένα δεν παίρνει αστείο. Δεν έχει χιούμορ. Ό,τι καλύτερο γράφει ο Γιάννης. Μόνο εγώ δεν έχω χιούμορ. Όταν δεν είσαι καλός στο να εκφράζεις την αισθήματά σου, αλλά οι σωστοί σε καταλαβαίνουν. Από τα Pokémon, μάλιστα. Από τα Pokémon. Θα είναι αυτό το πολύ κακό. Άλλη μια φορά. Pokémon. Pokémon ξανά.
Αυτό ήταν καλό. Λοιπόν, ένα άλλο είναι ένα δικό μου post. Πανοράμικη του Μάντσεστερ. Σατανά, μη σατανά. Σατανά. Η κόκκινη επανάσταση. Ναι. Είναι όπως ο πίνακας του ξαδέρφου του Κωνσταντίνου. Ναι, αυτό. Αχνοφαίνεται. Δεν το βλέπεις. Αχνοφαίνεται. Επίσης, να σας πω, το πώς έχει αλλάξει η United φάνηκε σε μια φάση που ο Φερνάντες, όταν ο Γκαρδιόλα έβριζε, ξέρω εγώ, τους παίκτες του, τον έκανε... Don't speak, τον έκανε έτσι. Καραμπετσό, πες κανένα ανέκδοτο, ρε φίλε. Όχι, δεν είμαι σε mood ανέκδοτο. Παρ' όλα αυτά, ναι. Βρήκανε στη νησί της Λέσβο έναν κυνηγό με την νόσο του κορονοϊού και τον βάλανε σε καραμπίνα. Καραμπίνα, κυνηγός. Δεν το καταλάβαμε, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις πάλι. Όχι, Λοιπόν, να σου πω εγώ ένα. Πες δεν θέλεις καταληξική και άστα τα υπόλοιπα, πες. Πώς λέγεται το Facebook στα τουρκικά? Πώς λέγεται το? Το Facebook στα τουρκικά. Ρουφιάν Τεφτέρ. Πώς λέγεται η εφορία στα τουρκικά? Πώς? Σου γαμώ το μαγαζάκι. Πώς λέγεται ο νεκροθάρς στα τουρκικά? Πώς? Θα σου σύρω το καφάσι. Πώς λέγεται ο Σούπερμαν στην Κρήτη? Υπερκοπέλη. Πού το ξέρεις? Πώς θα λέγεται η Χάλι Μπέρι αν παντρευτεί τον Νίκο Γκάλι? Γκάλι. Χάλι Γκάλι. Πώς λέγεται η Αφρικανή τηλεφωνήτρια? Πώς? Ναι, μ' ακουτέ. Γιατί δεν έχουν προβολές. Ναι, και μετά μηνύματα στο group. Ρε εσείς, αυτό το βίντεο δεν έχει πολλές προβολές. Γιατί? Μήπως να βάζαμε τα ανέκδοτα πρώτα? Γιατί ρε, για να παίρναμε ακόμα πιο λίγες. Μήπως να βάζαμε τα ανέκδοτα πρώτα? Αν τα βάζαμε πρώτα, εκεί ήταν που θα έχουμε. Ακριβώς. Γιάννης, χάρηκα. Ελένη, επίσης. Από πού είσαι? Γεννήθηκα Περιστέρι. Πετάς. Λοιπόν, είναι τρεις γυναίκες, ρε παιδί μου, και συζητούν τώρα. Κάνει η μία. Λοιπόν, κορίτσια, έκανα χθες ένα σεξ με το Βαγγέλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Για πες, μετά από τόσο καιρό, πώς και έγινε? Βγαίνει έξω από το μπάνιο, με τον μπουρνούζι όπως είναι, του πιάνω τα από αυτά του και του λέω, αχ, τι ζεστά που είναι. Και αρχίζει και με έβαλε κάτω και όλο το βράδυ κάναμε. Την επόμενη, με κάνει μία. Θα το κάνω κι εγώ, θα το δοκιμάσω. Την επόμενη μέρα σκάνε μύτη, κάνει και η άλλη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έκανε ένα σεξ χθες με τον Γιώργο, άλλο πράγμα. Έλα ρε, για πες, τι κάνατε? Βγαίνει από τον μπάνιο και έτσι όπως είναι με τον μπουρνούζι, χωρίς να έχει ακόμα ξεδρώσει, πες το, ακόμα... Βρεγμένος, ναι. Ακόμα βρεγμένος, ακριβώς. Τον πιάνω από κάτω από τα αυτά του και του λέω, αχ, τι ζεστά που είναι, Γιώργαρα μου. Κάναμε ένα σεξ όλο το βράδυ 6 φορές. Την επόμενη μέρα σκάνε μύτη δύο κανονικά και μετά που έρχεται η τρίτη με σε αναπηρικό καροτσάκι, πατερίτσες, επιδέσμους, αίματα παντού. Λένε, εσύ τι έπαθες? Άκουσα τις δικές σας ιστορίες, λέει, και ζήλεψα, ήθελα κι εγώ. Ναι, και τι έκανες? Βγαίνει ο άντρας μου από τον μπάνιο με τον μπουρνούζι όπως είναι, πάω να τα πιάσω. Τα πιάνω και λέω, εσύ άντρα μου, αυτά είναι κρυά. Του Γιώργο και του Βαγγέλη δεν είναι ζεστά. Ήταν The Neighbors. Αυτή ήταν η The Neighbors. Κάντε μια προβολή μέχρι να ξεκινήσουμε την ανέκδοτα. Μετά σας δικαιολογώ. Ρε καραμπέτσο μου.
Γιατί, φίλε. Ρε Δημήτρη μου, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Γιατί μου τα κάνεις τώρα αυτά. Αυτή την ερωτική φωνή δεν μπορεί να αντισταθώ. Ο Βαγγέλης τι έπαθε τώρα πάλι. Ο Βαγγέλης έπαθε Χέντερσον. Λοιπόν, να σου πω κι εγώ ένα τελευταίο και να κλείσουμε το τέλος. Έλα, λοιπόν, πάμε, τέλος. Θα πω ένα ποντιακό. Θα το πω στα ποντιακά, το καταλάβετε όμως. Δεν αγωνιστεί. Ήταν δύο φίλες τώρα. Λέει μια, λέει ρέση. Ρέση φίλε, λέει. Εγώ με τον άντρα μου κάνουμε ένα σεξ το οποίο δεν το ψιλοβαριέμαι. Θέλω κάτι πιο extreme. Θέλω κάτι αυτό. Και πες μου εσύ, λέει, που κάνεις με τον άντρα σου τόσα χρόνια και κάνεις και ωραίο τέτοιο και αυτό. Άκουσε με, λέει. Άκουσε εμένα, λέει. Άκουσε εμένα. Θα σου πω. Λοιπόν, αυτά αν λέει θα κάνεις, λέει. Α, το παλεύω σε αυτό που θα σου πω. Λοιπόν. Όταν θα έρθει ο άντρας σου σπίτι, απιάτζα τον, να το πιάσεις από την μπλούζα και να του πεις «Αντρά, πλύει, πλύσου». Θα πάει να πληθεί αυτός, θα βγει έξω και όπως είναι με τον μπουρνούζο, το σκίσεις τον μπουρνούζι. Έτσι όπως τον έχεις, τον μετάξεις πάνω στο κρεβάτι. Και εκεί που είναι λέει, θα πας να πάρεις μέλι, να του βάλεις έτσι από το γύρω το πόνο του, από τη τέτοια του, θα πας να το κάνεις έτσι. Με τα χέρια, πας να βάλεις και κρομίδια, θα κάνεις εδώ, θα πατήσεις τα κρομίδια, πας να βάλεις τα αμύγδαλα, βάλεις και τρούφα και σαντιγί και αυτό, και μετά λέει αυτή, και μετά το βάλεις στο στόμα σου. Καλά, καλά. Έρχεται, πάει στο σπίτι, γυρνάει ο άντρας, με το που έρχεται λέει, άντρα, ντο, τι λέει ο άντρας, πλή. Μου την πίστης, παράξενο λέει, εντάξει. Πάει, πλένεται ο άντρας, γυρνάει, και λέει, άντρα. Τι λέει, ντο. Του πέντε μου, το σκίζει, λέει. Ναι, πεντέφτασε αυτό. Τώρα πήρα το καινούριο εν. Και λέει, φτάνει όταν λέω εγώ, κάνει το ό,τι σου λέω εγώ, λέει. Μου την πίστη, τον πετάει πάνω στο κρεβάτι, λέει. Δεν φτάσει, τρε. Ζάντινε, λέει, τρελάθηκε. Συνεχίζει, λέει. Μην μιλά, του λέει. Μην μιλά. Λοιπόν, πάει, παίρνει μέλι, λέει. Δώθε τώρα το μέλι. Και φτάνει, λέει. Παίρνει το μέλι, το πιάνει έτσι, βάζει κρομίδια, όλους λέει, λέει αυτή, άσε με, μιλάω, λέει αυτή, παίρνει τέτοιο, καρύδια, τα σπάει έτσι από πάνω, τα βάζει αυτό, το κάνει εκεί, βάζει και τρούφα, ο άντρας την ευρεάζει και λέει, φτάνει, λέει, ζάντινες, λέει, ντεύτας, και λέει, σούτρε, τώρα το βάλω στο στόμα μου, έτσι όπως το έκανα, θέλει και εγώ το βάλω στο στόμα μου. Λοιπόν, μην το ξαναπείς το ανέκδοτο αυτό, σε παρακαλώ. Ναι, πραγματικά. Έχω κι άλλο ποντιακό. Να το πω. Έλα, γεια, γεια. Λοιπόν, είμαστε στα Neighbors. Μαλάκα, πες να το πιο ωραίο ανέκδοτο που υπάρχει στο σύμπαν, ρε μαλάκα. Μην με κάνεις τώρα έτσι, μαλάκα. Όχι, φαίνεται από το γέννη του Μπογγέλη. Τα λέμε. Λοιπόν, έχουν φύγει και οι δύο, έχω μείνει μόνος. Γεια σας. Καλό βράδυ.